Καλώς μου ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Ανδριανή. Θέλω να τα πάμε τα πράγματα από την αρχή να τα πάρουμε. Και να μου πεις την ιστορία του Healing Tree και πώς ξεκίνησε σαν ιδέα στο μυαλό σου και πώς εξελιχθήκατε μετά μαζί στην πορεία. Καθώς σπούδαζα και εδώ και στο εξωτερικό, ψυχολογία, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στους ανθρώπους που βιώνουν διάφορα συμπτώματα ψυχικής υγείας και μένουν στο σπίτι τους, ως άρρωστοι πολλές φορές, ως άνθρωποι που είναι σε φαρμακευτική αγωγή, ως άνθρωποι που για λίγο έχουν κάνει ένα διάλειμμα από τις κανονικές τους ζωές για να έχουν θεραπεία. Δώσε μας παραδείγματα περιπτώσεων. Άνθρωποι με βαριά κατάθλιψη ή με απλή κατάθλιψη. Με κατάθλιψη, κάποια ψύχωση που μπορεί να ξεσπάσει σε έναν άνθρωπο. Ακόμη και περιπτώσεις όπου ακόμη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει. Απλά υπάρχει η συμπτωματολογία που έχει κρατήσει τον άνθρωπο λίγο πίσω. Παράδειγμα, υπάρχει θυμός, υπάρχει επιθετικότητα. Κάποιος αρχίζει να ψάχνεται για πρώτη φορά και μένει στο σπίτι. Πέρα από το ότι μένει στο σπίτι, πηγαίνει και επισκέψει στο γιατρό του ή στο νοσοκομείο ή σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας από όλες τις, που τον βλέπει από όλες τις πλευρές. Στο ενδιάμεσο δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ενημέρωση πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, πώς θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει, πώς θα μπορούσε να φτιάξει το πρόγραμμά του, ποιο να δει, πώς να κάνει κάτι προσωποποιημένο, πώς να ακολουθεί, τι βήματα να ακολουθήσει. Αυτό δεν υπήρχε ως πληροφόρηση και ως εκπαίδευση. Και τι δεξιότητες να καλλιεργήσει προκειμένου να μην απομονωθεί και να μην μείνει πίσω. Σκέφτομαι αυτό το ενδιάμεσο και την απομόνωση. Γιατί, okay, δουλεύεις με τον εαυτό σου, με την βοήθεια ενός ειδικού. Δεν είσαι όλη μέρα με τον ειδικό, ούτε κάθε μέρα με τον ειδικό. Έχει μια σταθερή συχνότητα, είναι αυτό το ραντεβού, αναλόγως την περίπτωση. Από εκεί και πέρα, όλος ο υπόλοιπος χρόνος είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Είσαι εσύ με το πρόβλημα στην παρούσα φάση, εφόσον συζητάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι πολύ βαρύ να το σηκώνεις όλο αυτό. Και σε πάει πίσω και απομονώνεσαι και χάνεις και αρκετό χρόνο από τη ζωή σου. Και το λέω, το χάνεις αρκετό χρόνο από τη ζωή σου, όχι με τη λογική ότι πρέπει να είμαστε πάντα αποτελεσματικοί και λειτουργικοί, αλλά ότι φεύγει. Και εσύ μένεις όντως πίσω. Δεν το νομίζω ότι το είχαμε σκεφτεί ποτέ αυτό. Όταν προκύψει κάτι στη ζωή μας, καταρχάς υπάρχει δέος, γιατί δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, αν είμαστε σε νεαρή ηλικία, παράδειγμα τα παιδιά 17, 18, 19 χρονών, έχουν τους γονείς τους, οι οποίοι ξαφνικά σοκάρονται από όλο αυτό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν και δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Βεβαίως σκέφτονται να πάνε σε έναν γιατρό, αλλά πέρα από αυτό δεν ξέρουν πώς να πλαισιώσουν όλο αυτό το πράγμα και πώς να αλλάξει η καθημερινότητά τους με θετικό τρόπο, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα της ζωής τους. Άρα χρειάζεται μια σχετική εκπαίδευση χρειάζεται σε αυτή την περίοδο. Καταρχάς ενημέρωση. Είμαστε πάρα πολύ πίσω στην Ελλάδα σε σχέση με τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικές νόσους. Μπορώ να πω ότι όχι απλά δεν γνωρίζουμε τι να κάνουμε, αλλά καμιά φορά υπάρχει και απόκρυψη όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος προκειμένου να φτιάξει τη ζωή του. Διότι έχουμε λυπείς υπηρεσίες, έχουμε λυπείς δομές, δυστυχώς. Διαχρονικά έχουμε. Οι ειδικότητες από το εξωτερικό έρχονται πολύ αργά, οι πιο έτσι, προβεβλημένες και αυτές που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο, με αποτέλεσμα να έχουμε βαλτώσει σε πολύ συγκεκριμένα συστήματα, σε πολύ συγκεκριμένες τεχνικές, ας πούμε, αντιμετώπισης. Είναι κάποια γνωμάτευση που θα πάρεις και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να εκπαιδευτείς πάνω σε νέες δεξιότητες να καλλιεργήσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα να κοινωνικοποιηθείς. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε για ένα καφέ και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι ο κόσμος φοβάται να τους πλησιάσει. Οπότε απομονώνονται δύο φορές περισσότερο και έτσι αυτό τους γυρίζει πάρα πολύ πίσω. Πριν φτάσουμε στο Healing Tree, που έρχεται λίγο αυτό εδώ να το καλύψει με κάποιο τρόπο, τόσο που αρχίσει να καλλιεργεί με διαφορετική κουλτούρα και παιδεία γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας, θέλω να σταθώ και να μου πεις τη δική σου τη γνώμη. Σε αυτό που πες πριν, ότι στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, Δέσποινα, όντως από κάλυψης από πλευράς πολιτείας είμαστε σε εμβρυϊκό στάδιο στις παροχές προς τους πολίτες που αντιμετωπίζουν τέτοια σοβαρά προβλήματα. Είμαστε σε εμβρυϊκό στάδιο και υπάρχει πολύ αργή αφομοίωση των νεοτερισμών και της καινοτομίας που αν έχεις χρήματα και μπορείς να πας σε ιδιώτες και να το ψάξεις μόνος σου και να το καλύψεις μόνος σου, ενδεχομένως και να μπορέσεις να βγάλεις άκρη. Ναι,
Αλλά εδώ θίγει ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, τη διαφορά μεταξύ κράτους και γενικών. Άλλο θέλω να πω, ότι υπάρχουν ειδικότητες, υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις και εργαλεία, αλλά εδώ πάμε πάλι στην ταξική διάκριση που αφορά στην υγεία και σε άλλα δημόσια αγαθά, ότι αν έχεις λεφτά το καταφέρνεις. Εάν αφαιθείς στις παροχές μόνο τις κρατικές, τι συμβαίνει? Καταρχάς, εδώ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και η δομή σαν το Healing Tree και παρόμοιες δομές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, διότι λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στο κράτος και στους ιδιώτες. Μπορεί δηλαδή κανείς να βρει μέσα στο Healing Tree, σε αυτή τη δομή, πληροφορίες και βοήθεια η οποία θα προέρχεται και από τα δύο μέρη και να κάνει έναν ωραίο συνδυασμό. Πέρα από αυτό όμως, αν θέλεις να σου απαντήσω εντελώς ειλικρινά τι θα γίνει αν κάποιος αφαιθεί στα χέρια του κράτους, θα σου πω ότι θα έχει ελλείψεις στον τρόπο θεραπείας και στον τρόπο προσέγγισης του θέματός του από όλες τις πλευρές και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, θα πάρει μία ταμπέλα, θα πάρει ένα κατάλογο από συμπτώματα και δεν θα γνωρίζει πώς θα τα αντιμετωπίσει, διότι το κράτος θα το πει πάρτα, πάρε και αυτή τη φαρμακευτική αγωγή και προσπάθησε με μεγάλα χρονικά κενά να το αντιμετωπίσεις μόνος σου. Αυτός ο σχεδιασμός προκύπτει διότι έχουν κάτσει 5 άνθρωποι πίσω γύρω από ένα τραπέζι και έχουν πει ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση ή διότι έχουμε πολύ σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Δεν μας ενδιαφέρει η ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία είναι το τελευταίο χαρτί. Δεν ασχολούμαστε καν, δεν σαν παροχή στους πολίτες. Με το οποίο θα ασχοληθεί κανείς και θέλω να σου πω ότι στη Βρετανία πλέον η ψυχική υγεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι έχει μπει μέσα στη Βουλή. Υπάρχει γραφείο μέσα που φροντίζει οποιοδήποτε νομοσχέδιο κοινωνικό να συμπεριλαμβάνει μέσα και την ψυχική υγεία. Κοινωνικό παροχής προς τους πολίτες, τους Βρετανούς πολίτες. Εδώ πέρα είμαστε τόσο μακριά που νομίζουμε ότι απλά μας κάνει μία γνωμάτευση. Δηλαδή κλείνεις ένα ραντεβού και παίρνεις την ταμπέλα σου. Αυτό δεν μπορεί να καλύψει πλέον τους ανθρώπους και δημιουργεί και ανθρώπους σε αδιέξοδο, δυστυχισμένους ανθρώπους. Δέσποινα, στατιστικά πώς θα πάμε με τις ψυχικές νόσους? Επίσης δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία ικανά να μας βοηθήσουν να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά πρέπει να σου πω ότι στην Κρήτη είμαστε πολύ δύσκολα σε σχέση με την ψυχική υγεία, γιατί είναι πιο κλειστή κοινωνία, ιδιαίτερα κάποιες επαρχιακές περιοχές που είναι ορεινές, που είναι λίγο πιο δύσκολο να επικοινωνήσουν τα μέλη μεταξύ μιας οικογένειας. Δεν έχουν εύκολη προσέγγιση σε ψυχολόγο ή θεωρούν ότι δεν χρειάζονται ψυχολόγο. Εν τω μεταξύ, είχε γίνει και πριν χρόνια, ξέρεις, η γνωστή δήλωση ότι οι Έλληνες δεν χρειάζονται ψυχολόγο γιατί έχουν τους φίλους τους. Αυτό το είχε πει η Μελίνα Μερκούρη. Το είχε πει λανθασμένα. Η ίδια μπορεί έτσι να το βίωνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραμένει το ίδιο, γιατί και τα προβλήματά μας είναι πολύ διαφορετικά πλέον. Η κουλτούρα με την οποία μεγαλώνουμε είναι πολύ διαφορετική. Οι συνθήκες, τα προβλήματα που είπα και πριν. Δεχόμαστε πιέσεις από παντού. Κάπως έτσι εξελίσσεται η ζωή μας μέρα με τη μέρα. Και νομίζω ομολογούμε, ότι αν εσύ που είσαι ειδικός μιλήσεις με τον καθένα από εμάς που είμαστε εδώ στο στούντιο μέσα, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχουμε μία ψυχική νόσο, αλλά έχουμε μία προβληματική κατάσταση σίγουρα που μέσα μας αναπτύσσεται ή θα μπορούσε να εξελιχθεί εάν δεν το προσέξουμε, εάν δεν βρούμε τρόπους να εκτονωθούμε, εάν δεν βρούμε τρόπους να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε συγκρούσεις, έχουμε προβληματισμό για όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουμε άγχος πάρα πολύ, το οποίο εντείνει την κατάσταση και βεβαίως έχουμε και απορίες τελικά. Και δεν έχουμε πλέον και φίλους, συγγνώμη, Δέσποινα. Ναι, δεν το έχουμε αυτό. Πλέον αυτό. Και δεν ομολογούμε στους φίλους μας τι συμβαίνει πραγματικά. Απίστευτη ισοστρέφεια. Ζούμε σε ένα ψέμα, σε μεγάλο βαθμό μέσα. Και έχουμε και μια καταπληκτική κοινωνική απομόνωση επίπλαστη, την οποία την καλύπτουμε. Δηλαδή, okay, μπορεί να είμαστε κοινωνικοί εξωστρεφείς στη δράση μας, αλλά στην ουσία μας πόσο αναπτύσσουμε δεσμούς δυνατούς και με άνεση να βγει αυτό από μέσα μας. Δεν το θεωρούμε προτεραιότητα. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που έρχονται σε εμάς και μας λένε ότι δεν θεωρώ απαραίτητο να βρω 2 ώρες, ας πούμε, την εβδομάδα να πάω για ένα καφέ με τους φίλους μου. Και εγώ τους λέω ότι αν μπορούσα να συνταγογραφήσω πράγματα, γιατί δεν μπορώ, είμαι ψυχολόγος, θα έκανα τέτοιου είδους συνταγογραφήσεις. Δηλαδή, θέλω να τα παρατήσεις όλα και να βγεις με φίλους. Ή αν δεν έχεις, μπορούμε να βρούμε περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να καλλιεργηθεί μια φιλία. Θα ήθελα να μιλάς με περισσότερους ανθρώπους. Θα ήθελα να προσπαθήσεις να γίνεις περισσότερο κοινωνικός. Θα βρούμε μαζί τον τρόπο και τα βήματα. Όμως δεν το θεωρούν αυτό απαραίτητο οι άνθρωποι. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Γιατί είναι άλλες οι προτεραιότητες στη ζωή. Και νομίζουμε ότι αυτές οι προτεραιότητες μπορούν να μας φέρουν την ευτυχία, πράγμα που δεν ισχύει και δεν συμβαίνει.
Καπιταλιστικές προτεραιότητες είναι αυτές. Ναι, ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και τέτοιες προτεραιότητες. Ναι. Είναι πολύ η προτεραιότητα της εικόνας πιο πολύ. Δηλαδή να φαίνομαι ότι είμαι ευτυχισμένη, να φαίνομαι ότι έχω μια οικογένεια η οποία είναι υγιής, αλλά πραγματικά άμα σπάσεις αυτή την εικόνα σε πολλά μικρά κομμάτια θα διαπιστώσεις ότι είναι ψεύτικη. Θα σου πω μόνο ότι ούτε οι γονείς θεωρούν σημαντικό για τα παιδιά τους να κάνουν παρέες. Γι' αυτό πολλοί δεν θεωρούν απαραίτητο να τα στέλνουν, για παράδειγμα, σε ένα πάρτι που μπορεί να καλέσουν τα παιδιά μεταξύ τους να κληθούν να διασκεδάσουν. Ή δεν θεωρούν ότι πρέπει να τα πάνε στην κατασκήνωση. Ή αν δεν θέλουν την κατασκήνωση, σε μια άλλη ομαδική. Να κοινωνικοποιηθούν τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Δραστηριότητα. Δεν το θεωρούν απαραίτητο. Το θεωρούν απαραίτητο να καθίσουν στο σπίτι, να διαβάζουν, να περάσουν πάσης φύσεως εξετάσεις κλπ. Πολύ ωραία όλο αυτό. Αλλά η ψυχική ισορροπία έχει μεγάλη σχέση με την ικανότητά μας να καλλιεργούμε ανθρώπινες σχέσεις και να τις διατηρούμε. Δηλαδή, μπορείς να δεις να κουνάει κάποιος το καμπανάκι του κινδύνου όταν συνεχώς τα χαλάει με τους φίλους του, όταν τσακώνεται, όταν θεωρεί ότι πάντα οι άλλοι φταίνε, ότι πάντα εγώ έχω δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Εκεί αρχίσεις και λες... Κάτι συμβαίνει εδώ. Διαχείριση κοινωνικών δραστηριοτήτων και σχέσεων ίσως χρειάζεται λίγο περισσότερη δουλειά. Αυτοί που μας ακούν μπορεί κάπου να νιώσουν ότι ταυτίζονται, αλλά να πούν ότι όχι. Δεν με ενδιαφέρει ούτε το Healing Tree, ούτε ένας ψυχολόγος, ούτε κάποιος που θα μπορούσε να μου αλλάξει αυτή την κατάσταση. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί είμαστε αρνητικοί στην βοήθεια. Γιατί δεν ξέρουν τι σημαίνει ψυχολόγος. Καταρχάς βλέπω κάτι ανέκδοτα στα κοινωνικά δίκτυα που λένε, θα σου πω ένα παράδειγμα, να το ξεκινήσουμε το οικονομικό, γιατί πάντοτε οι περισσότεροι βάζουν το οικονομικό. Γιατί οι ψυχολόγοι δεν κάνουν τις ίδιες προσφορές που κάνουν και οι πιτσαρίες, ξέρω εγώ, ή που κάνουν τα ντελιβεράδικα. Στις δύο συνεδρίες ή μία δώρο. Ναι, σε πληροφορεί τι κάνουν. Εάν κάποιος μπει στη διαδικασία. Ναι, μα έχει γίνει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνουν low cost συνεδρίες. Κάνουν δωρεάν σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια συνεδρία. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Άρα, αυτοί που τα γράφουν δεν έχουν επίγνωση της πραγματικότητας. Κατά δεύτερον, νομίζουμε ότι ο ψυχολόγος θα μας κρίνει. Δεν έχει καμία διάθεση, σε πληροφορώ, να κρίνει ο ψυχολόγος. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Και επίσης, δεν είναι η δουλειά του να βάζει ταμπέλες. Η δουλειά του είναι να μας βοηθήσει να βρούμε άκρη και να βρούμε τη διέξοδο σε κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει ένα γόρδιο δεσμό μέσα μας, μια σύγκρουση. Και δεν μπορεί κάτι να προχωρήσει, να ρολάρει κανονικά. Επίσης, ένα άλλο πράγμα είναι ότι όλο αυτό μας φαίνεται πάρα πολύ επίσημο. Δηλαδή, θα πάω, θα καθίσω ή θα ξαπλώσω σε ένα ψυχολόγο. Δεν θέλω να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Οι ψυχολόγοι δεν είναι αρκετά οικοί, σαν εικόνα, σαν ομιλία. Εγώ έχω ξεπεράσει τελείως αυτό το πρότυπο. Το θεωρώ, όχι απλά εγώ, στο εξωτερικό είναι ξεπερασμένο. Να σου πω μόνο ότι στην Βρετανία, και γιατί αναφέρομαι πολύ συχνά στην Βρετανία, γιατί αυτή τη στιγμή έχει τη νούμερο ένα ερευνητική παράδοση, έχει δημιουργήσει το νούμερο ένα ερευνητική παράδοση και πλέον όλα μας τα μηνύματα και τα άρθρα, τα επιστημονικά και τα βιβλία, όλα προέρχονται από εκεί. Θα σου πω λοιπόν ότι υπάρχει το πρόγραμμα Psychology in the Pub, που σημαίνει ότι ο ψυχολόγος πάει στην pub, εκεί που πίνουν μπύρες, οι άλλοι και είναι ανυποψίαστοι για το τι μπορεί να του συμβεί, και λένε ότι αχ, μου συνέβη και χώρισα με τη γυναίκα μου, ή βρήκα μια ωραία καινούργια γυναίκα και τι θα κάνω, ή ξέρω εγώ, το παιδί μου δεν με θέλει, έχω να δω το παιδί μου γιατί έχω πάρει διαζύγιο με τη γυναίκα μου 10 χρόνια. Και πάνε και λύνουν τα προβλήματα με συζήτηση χαλαρή εκεί. Είναι και αυτό μία φόρμα. Δεν είναι απειλητικός πια, πας πιο κοντά όμως σε αυτό που συμβαίνει. Ακριβώς, ναι. Είναι ακτιβιστές πλέον οι ψυχολόγοι. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί που κάθονται ακόμα πίσω από ένα γραφείο και λένε ανοίξαμε και σας περιμένουμε, είναι πολύ παροχημένο αυτό το στυλ. Δέσποινα, okay. Εγώ πήρα το τηλέφωνο σου, ας πούμε, από μία γνωστή φίλη που της είπα, ρε παιδί μου, ζορίζομαι, νομίζω θέλω να πάω σε ένα ψυχολόγο, μου έδωσε το τηλέφωνο της Δέσποινας. Πήγα, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Πώς θα με βοηθήσεις, ρε παιδί μου? Θα σου παρουσιάσω εγώ μία ιστορία, όπως τη βλέπω εγώ στη ζωή μου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχεις και την καθαρή και αντικειμενική εικόνα για να μου δώσεις και τη σωστή κατεύθυνση, αν μου δώσεις κατεύθυνση. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση η αντικειμενική πραγματικότητα ενός θεραπευόμενου. Μας ενδιαφέρει η υποκειμενική πραγματικότητα. Δηλαδή, το γιατί εσύ,
ως άνθρωπος έρχεσαι όχι μόνο σε μία συνεδρία, γιατί σε μία συνεδρία δεν μπορείς να τα πεις όλα, σε δύο-τρεις, γιατί μπαίνεις στην διαδικασία να παρουσιάσεις την εικόνα που παρουσιάζεις. Mm. Και αυτό είναι το συναρπαστικό της ψυχοθεραπευτικής σχέσης που δημιουργείται τελικά, γιατί βλέπεις ότι ένας άνθρωπος που χτίζει και έχει την αγωνία να χτίσει γύρω του ένα παραμύθι, αρχίζει και καταραίει, όμως αρχίζει και καταραίει για να δώσει τη θέση του σε κάτι υγιές. Οπότε το να κάνω κάτι αποσπασματικά, δηλαδή να πάω μία και έξω, μπορεί να σε ανακουφίσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μου λένε «Αχ, σήμερα τώρα είμαι πιο ανάλαφρη». Άλλος άνθρωπος. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι θεραπεία. Αυτό είναι προσωρινή ανακούφιση, αυτό είναι παρηγορία. Και είναι και ένα επίσης λάθος που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Λένε «Θα πάω, ξέρω εγώ». Ακόμη και σε μένα, οι φίλοι μου λένε «Λοιπόν, έλα, τώρα θα πω τώρα εδώ που σε βρήκα, να νιώσω καλύτερα». Ωραία, να νιώσεις καλύτερα, καμία αντίρρηση. Αυτό δεν είναι θεραπεία όμως. Μην νομίζω ότι αυτό είναι θεραπεία. Το ότι επειδή τα είπες και εξαλάμφρωσες για λίγο, αντιμετώπισες και τα θέματα τα οποία σου προκαλούν όλα αυτά που θες να πεις στη Δέσποινα, να είσαι στο φύλο, χύψη, θεραπευτή κτλ. Πάμε στο Healing Tree, για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι είναι. Είσαστε ένας χώρος, στεγάζεστε κάπου? Στεγαζόμαστε τώρα προσωρινά κάπου, γιατί ψάχνουμε καινούριο χώρο στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί έχουμε ως στόχο να γίνει αυτό Day Care Unit, δηλαδή ένα κέντρο στο οποίο θα μπορείς να κάνεις pop-in, να μπαίνεις, να βγαίνεις, για να υπάρχει και η υπηρεσία αυτή που μόλις συζητήσαμε, της προσωρινής ανακούφισης για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ στρεσαρισμένοι, διότι κατά τη διάρκεια της ημέρας συμβαίνουν πάρα πολλά στις ζωές μας. Ναι. Και με τον ίδιο δεν τρόπο... σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή ψυχική νόσο. Ακριβώς. Για να περάσουμε το κατόφλι του Healing Tree, ας πούμε. Και με τον ίδιο τρόπο που πας και φτιάχνεις τα νύχια σου. Τώρα αυτό θα μου πεις, μα δεν είναι υπεραπλουστευμένο? Θα σου πω, ναι, είναι υπεραπλουστευμένο και αυτή είναι η μαγεία όλων των νέων εξελίξεων και της προόδου που έχει σημειωθεί στον χώρο της ψυχολογίας. Με τον ίδιο τρόπο που πας να φτιάξεις τα νύχια σου, λοιπόν, μπορείς να έχεις μία low cost συνεδρία και να βγεις πουλάκι από εκεί μέσα. Έχουμε αυτό το στόχο, γι' αυτό θέλουμε να πάμε εντελώς κεντρικά στην πόλη του Ηρακλείου. Ωραία. Ποιοι έρχονται στο Healing Tree? Έρχονται πάσης φύσεως άνθρωποι. Καταρχάς έρχονται συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας πάνω σε διάφορα project. Έχουμε κάνει project ενημέρωσης του κοινού, του ντόπιου κοινού, για θέματα ψυχικής υγείας, γιατί έχουμε ως στόχο να σταματήσουν οι άνθρωποι να φοβούνται αυτό που λέγεται ψυχική νόσος. Επίσης να πω, πολύ σημαντικό, ότι η ψυχική νόση δεν είναι πλέον μία αναστρέψιμη. Δηλαδή δεν είναι σαν μία εποχή που κάποιος νοσούσε και λέγαμε εντάξει, τελείωσε. Αυτό είναι, θα ζει μία ζωή. Αυτό το χάσαμε. Ναι, θα χρειάζεται μία ζωή προσοχή με τον ίδιο τρόπο που χρειάζεται προσοχή, ας πούμε, το ζάχαρο, το να έχει κάποιος διαβήτη. Ή με τον ίδιο τρόπο που κάποιος σε μεγαλύτερη ηλικία έχει κάτι με την πίεσή του. Ή με τον ίδιο τρόπο που έχω κι εγώ, για παράδειγμα, άσθημα και χρειάζεται να παίρνουμε φαρμακευτική αγωγή για το άσθημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ποιότητα της ζωής του χαλάει, καταστρέφεται παντελώς, τελείωσε η ζωή του, έκλεισε ως άνθρωπος κλπ. Αντιθέτως, μπορεί να συνεχίσει να περπατάει στη ζωή με μεγάλη αυτοπεποίθηση, αρκεί να φτιάξει ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει όλα όσα τον προβληματίζουν. Στο χώρο σας, πώς το δουλεύετε αυτό και πώς περνάει το χρόνο του ένας άνθρωπος που έχει να παλέψει με τον εαυτό του? Γίνονται δραστηριότητες κοινωνικών δεξιοτήτων, καλλιέργειας δεξιοτήτων. Γίνονται απλές συναντήσεις. Έχουμε ένα happiness καφέ, όπου απλά συναντιόμαστε, συζητάμε για διάφορα πράγματα με εστίαση στα θετικά μηνύματα, στην καλή ενέργεια, στην καθημερινή, στο να παλεύεις μέρα με τη μέρα το πρόβλημά σου. Δηλαδή, ένα θέμα τη φορά, όχι βουνό. Τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει σε ένα χρόνο, τι θα γίνει σε πέντε μήνες, τι θα γίνει σε πέντε χρόνια. Όλο αυτό μας φαίνεται βουνό, πρέπει να σπάσει λίγο. Επίσης, δουλεύουμε τώρα μία καμπάνια η οποία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβρη, που λέγεται Break the Cycle. Δηλαδή, σπάσε το κύκλο που μας θέλει να πιστεύουμε σε στερεότυπα. Στην ψυχική υγεία, ότι οι άνθρωποι που νοσούν είναι με κάποιο τρόπο, ας πούμε, έχουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Ή θα φέρονται για πάντα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ή θα είναι πάντοτε αόρατοι. Στόχος μας είναι να βγει περισσότερη ενημέρωση προς τα έξω, να αναφέρω
τις πολύ επιτυχημένες, μία από τις πιο επιτυχημένες δράσεις που έχουμε κάνει είναι ο ταχυδρόμος των Χριστουγέννων, ένα εποχιακό event που κάναμε επί 3 χρόνια, όπου άγνωστοι έγραφαν γράμματα σε αγνώστους. Δηλαδή θα μπορούσε εσύ να γράψεις ένα γράμμα ελπίδας ανώνυμα. Μου το έδινες, δεν είχε σημασία, εγώ δεν το διάβαζα, γιατί ο φάκελος ήταν κλειστός και απλά εγώ ως μεσάζον το περνούσα σε κάποιο άνθρωπο που είχε ανάγκη να διαβάσει λόγια ενθάρρυνσης και αισιοδοξίας. Το έπαιρνε, το άνοιγε, όπως είπα ήταν ανώνυμο, οπότε δεν ήξερα που προέρχεται, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί σημασία είχε το περιεχόμενο. Και αυτό ξαφνικά έδεσε τους ανθρώπους έξω και το όνομά μας The Healing Tree, δηλαδή είμαστε δέντρο και όλοι ενωνόμαστε μεταξύ μας. Έδεσε τους ανθρώπους μεταξύ τους και άρχισε να τους κάνει να πιστεύουν ότι δεν είναι μόνοι και είναι μέλος μιας κοινότητας. Αυτό λείπει από το Ηράκλειο, μια που μιλάμε για την πόλη μας. Γιατί στην πόλη μας δραστηριοποιούμαστε. Δεν υπάρχει κοινότητα ανθρώπων. Δεν σου μιλάω για συλλόγους, δεν σου μιλάω για ομάδες τέτοιες. Σου μιλάω να νιώσεις ότι βγαίνω έξω από το σπίτι και μπορεί κάποιος να με κατανοήσει. Έχω ένα αποκούμπι. Όλα αυτά αφορούν και τους ανθρώπους που ζουν το περιβάλλον των ασθενών. Βέβαια, οι φροντιστές είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο διαφορετικό, το οποίο θέλουν επίσης φροντίδα. Χρειάζονται ακρόαση. Βέβαια, πρέπει να τους ακούσουμε και να τους βοηθήσουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο, διότι η επιβάρυνση, χωρίς να το θέλουμε βέβαια, από μία ασθένεια είναι τεράστια και χρειάζονται ξεχωριστή φροντίδα και χρειάζονται άλλου τύπου συμβουλευτικοί. Να πω επίσης ότι παρέχουμε υπηρεσίες άσκησης, φυσικής άσκησης και διατροφής που έχει να κάνει όμως με τις ψυχικές νόσους. Εξειδικευμένο. Γιατί κάτι που δεν γνωρίζουμε και έχουμε και συνεργάτες από όλη την Ελλάδα γι' αυτό, κάτι που δεν γνωρίζουμε είναι ότι εάν τυχόν και μείνεις μέσα λίγο ξεχαστείς, είτε πάρεις κιλά, είτε αρχίζει όλο αυτό το πράγμα να σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα γιατί έχεις κλειστεί για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα, αυτό πρέπει να το φροντίσεις σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζεις. Όχι ανεξάρτητα, δεν λέμε, εντάξει, πάω σε ένα γυμναστήριο, ας πούμε, και κάνω και μετά το παρατάω. Όχι. Όλο μαζί μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα και έτσι μπορείς να αισθάνεσαι ότι ό,τι κάνεις έχει από όλες τις πλευρές και αν το πιάσεις, ο στόχος είναι ένας. Σε μένα λειτουργεί λίγο ανακουφιστικά όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ξέρω ότι υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που μπορώ να εμπιστευθώ και να αφαιθώ ή να συμμετέχω σε όλο αυτό που κάνουν, ώστε να μου δείξουν ένα δρόμο και να μην το παλέψω μόνη μου όλο αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να τον βρείτε τον χώρο αυτόν στο κέντρο, να είναι μεγάλος, να μπαινοβγαίνουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλό καλά. Καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Στα εύχομαι να περάσεις όμορφα και να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ για σας και για μας. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και μας επιλέξετε για να δούμε όλες αυτές τις ωραίες ανθρώπινες ιστορίες που πάντα κάπου μας οδηγούν και πάντα μια ωραία ιδέα έχουν να μας δώσουν. Καληνύχτα.